Σύντροφε Τάκη, η κομματική οργάνωση του ελληνικού, η σύντροφή σου, σήμερα σε αποχαιρετούμε με μεγάλη θλίψη. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στους συντρόφους Δώρα, Ζαφύρη και Σταύρο, στα εγγόνια σου Βαλεντίνη, Ζαφύρη και Δήμητρα, στους Γιάννηδες, το γαμπρό σου και το δυσέγγονό σου. Αποχαιρετούμε τον αγωνιστή, τον πρωτοπόρο κομμουνιστή, που η ιστορία της ζωής του είναι συμφασμένη την ιστορία των αγώνων του τόπου μας. Η παρουσία μας σήμερα εδώ μόνο καλύτερος μπορεί να μας κάνει. Καθώς η στάση του συντρόφου Διαμαντή, που έζησε και έδρασε σε δύσκολα χρόνια φυλακών, εξοριών, εκτοπίσεων, δολοφονιών, αποτελεί παράδειγμα για εμάς. Μας γεμίζει δύναμη για να συνεχίσουμε. Μας θυμίζει ότι δεν υπάρχουν αξεπέραστες δυσκολίες για τους κομμουνιστές. Σύντροφε Τάκη, πορεύτηκες πάντα με το κεφάλι ψηλά. Δεν λύγησες στις διώξεις, στην εξορία, στις στερήσεις, μα πάντα τραβούσες μπροστά. Στους δύσκολους καιρούς στάθηκες όρθιος. Η δράση σου μέσα από το κόμμα για σχεδόν 80 χρόνια αφήνει πλούσια αγωνιστική παρακαταθήκη. Μονόδρομος για σένα ήταν η πάλι. Η πάλι για κάθε μικρό και μεγάλο. Αυτό απέδειξε η μακροχρόνια δράση σου και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΝΙΚΑ και ως βουλευτής του κόμματος. Η συνέπειά σου, η σταθερή αγωνιστική σου πορεία, η αντοχή σου στις δύσκολες καμπές της ταξικής πάλης, η πίστη σου ότι αυτός ο σάπιος κόσμος μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει, μας κάνουν να αισθανόμαστε βαρύ το χρέος σήμερα για να ακολουθήσουμε και εμείς ανταλλάδευτα τον ίδιο δρόμο. Η αγωνιστικότητα σε διακατήχε μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής σου. Είχες έγνοια και στοργή για την νεολαία. Χαιρόσου και καμάρισου όταν οι νεότεροι σύντροφοι σε επισκέπτονταν. Θα σε θυμόμαστε όταν ερχόμασταν πιο παλιά οι νεότεροι σύντροφοι της ΚΝΕ να σε δούμε, να σου διηγήσει ιστορίες από τις φυλακές, τους τόπους εξορίας, όπως π.χ. και αγωνιστικά κάλαντα που λέγατε με τους συγκρατούμενούς σου. Τα σούρμενα, η γειτονιά σου, είναι από προχθές φτωχότερα. Άφησες όμως καλή σπορά. Αναλαμβάνουμε τη βαριά ευθύνη να συνεχίσουμε τον αγώνα σου. Σε χαιρετάμε εδώ, όμως θα υπάρξει στους αγώνες, στις συγκεντρώσεις, όπου χτυπάει η καρδιά της εργατικής τάξης που με τόση ιδιωτέλεια υπηρέτησες.